Ένας ακόμη καυγάς, ο μοιραίος όπως αποδείχθηκε για την οικογένειά τους, σημειώθηκε σήμερα σε σπίτι στη Σιτία. 36χρονος συμβασιούχος στο δασαρχείο στραγγάλισε την 32χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους, μόλις 6 και 18 μηνών. Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε στο σπίτι της μητέρας της 32χρονης, όπου το θύμα έμενε μαζί με τα παιδιά από τα Χριστούγεννα, αφού το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο δράστης πήγε στην αστυνομία, όπου φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη γυναίκα του, χωρίς να αναφέρει όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τη στραγγάλισε. Πάμε τώρα να ξεδιπλώσουμε όλες τις δραματικές πτυχές της ιστορίας αυτής, απευθείας σύνδεση με τη Σιτία και το Λευτέρη Κουμαντάκη, ο οποίος θα μας δώσει και όλες τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο κάνει, όπως είναι φυσικό, το γύρο της Ελλάδας. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι από τη Σιτία, τη κλειστή, τη μικρή κοινωνία της Σιτίας, η οποία παρακολουθεί μουδιασμένη και σοκαρισμένη κυριολεκτικά τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται στην πόλη της Ανατολικής Κρήτης. Θα πρέπει να σου πω ότι οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε μας έρχονται από το Ηράκλειο και συγκεκριμένα από τον καθηγητή ιατροδικαστικής Αριστίδη Τσατσάκη. Η Κρήτη TV επικοινώνησε μαζί του και το νεότερο που έχουμε, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ο θάνατος της 32χρονης οφείλεται σε ασφυξία από στραγγαλισμό. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, ωστόσο δεν υπάρχουν, όπως υπογράμμισε ο κύριος Τσατσάκης, στοιχεία βιοπραγίας, ενώ δεν υπήρχαν και εκδορές. Πράγμα που σημαίνει πρακτικά, Κατερίνα, ότι δεν υπήρξε πάλι τουλάχιστον μεταξύ του ζευγαριού, μεταξύ του 36χρονου και της 32χρονης. Θα πρέπει να σου πω ότι με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι γείτονες, οι περίοικοι και οι συγγενείς της οικογένειας τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση εδώ στη Σιτία ο 36χρονος, ο οποίος μετά την αποτρόπαια πράξη του, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, Κατερίνα, παραδόθηκε στην αστυνομία και βεβαίως εμείς βρισκόμαστε εδώ για να καλύψουμε το ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε ακριβώς έξω από το σπίτι της μητέρας της 32χρονης, η οποία, θα πρέπει να πούμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ζούσε εδώ τους τελευταίους δύο μήνες, αφού βρισκόταν σε διάσταση με τον σύζυγό της. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι. Στη μία περίπου, αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, ο 36χρονος άνδρας ήρθε από αυτό εδώ το στενό που βλέπετε, μπήκε μέσα στο σπίτι από την πόρτα πίσω μας και με διαδικασίες που κανένας βεβαίως δεν αντιλήφθηκε εδώ στη γειτονιά, κατάφερε αυτή την πράξη στην σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του, 13 και 6 μηνών τα δύο παιδιά, μπροστά στα μάτια των οποίων έγινε το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Μιλάμε για δύο παιδάκια, για δύο μωρά, μόλις 6 και 18 μηνών. Και επίσης μιλάμε, όπως όλα δείχνουν, για μια προβληματική σχέση, η οποία είχε δώσει δείγματα και στο παρελθόν, επαναλαμβανόμενοι καυγάδες, σύμφωνα τουλάχιστον με πληροφορίες και μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει, έτσι. Έχουμε μια ακόμα πιο τραγική πληροφορία, Κατερίνα, ότι χαρακτηριστικό αυτό που μόλις είπες είναι το γεγονός ότι πριν από περίπου 4 μήνες, λίγο πριν δηλαδή το ζευγάρι βρεθεί σε διάσταση, η 32χρονη ήταν έγκυος και τελικά απέβαλε. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, ωστόσο δεν ξέρουμε για ποιους λόγους τελικά η γυναίκα αυτή έχασε το παιδί το οποίο είχε στα σπλάχνα της. Και αν δεν κάνω λάθος, Λευτέρη, τραγικές, υπάρχουν και καταγγελίες από πλευράς ατόμων της οικογενείας του θύματος, οι οποίες είχαν γίνει παλαιότερα στην αστυνομία και αφορούσαν ακριβώς αυτό, την πολύ κακή σχέση που διατηρούσε το ζευγάρι. Πολλοί το έχουν αναφέρει αυτό, και οι γείτονες και συγγενικά πρόσωπα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει κι εμείς. Και μάλιστα φαίνεται συγγενείς της 32χρονης να είχαν απευθυνθεί μέχρι και στην αστυνομία για την στάση και τη συμπεριφορά του 36χρονου, ο οποίος φαίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα να είχε σηκώσει χέρι και να είχε χτυπήσει πολλές φορές τη σύζυγό του. Και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο πληροφοριών. Υπάρχουν και σοκαριστικές πληροφορίες. Ναι. Εκεί θα πήγαινε. Στις σοκαριστικές πληροφορίες, παύλα μαρτυρίες, διότι είχαμε μια τέτοια νωρίτερα σήμερα. Πολύ σωστά. Καταφέραμε έτσι να πάρουμε δηλώσεις από πρόσωπα του στενού κύκλου της οικογένειας, που μας περιέγραψαν βεβαίως το τι συνέβη και
κάτω περίπου από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό το έγκλημα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε την μαρτυρία σοκ. Μένεις μαζί μας, επιστρέφουμε. Ο σύζυγός μου ήρθε μία η ώρα από το σπίτι να μου πει ότι θα πάει να πάρει το αλυσοπρίεν από το σπίτι της μαμάς του, της πεθεράς μου, για να πάει να βοηθήσει ένα φίλο του να κλαδέψει κατελιές. Όπου βρήκε την αδερφή του? Από όσο ξέρω, χτύπαγε, άκουγε τα παιδιά από μέσα να κλαίνε. Τα μωρά παιδιά ήταν εκεί στο ίδιο χώρο. Τα μωρά παιδιά ήταν στον ίδιο χώρο μέσα. Και κάποια στιγμή στις 1:30-2 παρά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Η Κατερίνα πέθανε, τη στραγγάλισε, τη σκότωσε. Δεν αναπνέει». Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σχετικά με τα όσα δραματικά εκτυλήχθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο μοιραίο σπίτι από που μας δίνει και τα υπόλοιπα στοιχεία του ρεπορτάζο Λευτέρης Κουμαντάκης. Αυτόν θα επιστρέψουμε. Λευτέρη, δεν είσαι μόνος. Πάντως, Κατερίνα, βεβαίως. Πάντως, να συμπληρώσω κάτι στο ρεπορτάζ. Ότι πέρα του ότι ο 36χρονος φερόμενος τουλάχιστον ως σύζυγοκτόνος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ωστόσο μέχρι κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας βεβαίως και το ασθενοφόρο φτάσουν εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είχε προηγηθεί βεβαίως και η είσοδος του αδερφού της 32χρονης μέσα στο χώρο όπου βρήκε ο ίδιος νεκρή την αδερφή του και βεβαίως τα δύο μικρά παιδιά να παρατηρούν το τι έχει, τι έχει συμβεί μπροστά στα μάτια τους. Κυριολεκτικά τους είναι μια λεπτομέρεια σοκαριστική και αυτή. Μπροστά σε μια κατάσταση σοκ. Σωστά. Και υπενθυμίζεται βεβαίως ότι η σύζυγος έμενε εδώ η 32χρονη τους τελευταίους 2 μήνες λόγω των καταστάσεων που είχαν προηγηθεί και τους τσακωμούς, αλλεπάλληλους τσακωμούς που είχαν προηγηθεί με τον σύζυγό τους από τα Χριστούγεννα κυρίως, όπως λένε οι κάτοικοι. Σήμερα επέλεξε λοιπόν να έρθει περίπου μισή ώρα από την υπηρεσία Πρασίνου, από όπου εργάζεται η γυναίκα ως εποχιακή, προκειμένου να πάρει το ένα εκ των δύο παιδιών της και να το μεταφέρει για να κάνει κάποιο εμβόλιο στο νοσοκομείο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά δυστυχώς ο 36χρονος έφτασε στο σημείο δίνοντας τέλος, βάζοντας με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο τέλος στη ζωή της 32χρονης. Κοντά μου έχω τον κύριο Νίκο Κοζηράκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Σιτίας και ο οποίος βεβαίως μέσω και των υπευθύνων της υπηρεσίας που έχετε σας έχουν μεταφερθεί πάνω κάτω ποια ήταν η ψυχοσύνθεση αυτής της γυναίκας, ποιος ήταν ο χαρακτήρας της, αν είχατε ακούσει το παραμικρό ενδεχομένως για τσακωμούς και γενικά ποια ήταν η συμπεριφορά της. Ναι, καλησπέρα. Όσο μπορεί να είναι καλή βραδιά μετά από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Η Κατερίνα, η κοπέλα αυτή, Θανούσα, ήταν στο Δήμο με τα προγράμματα της κοινοβελούς εργασίας. Είναι τώρα 3 μήνες περίπου που δούλευε. Δεν είχε δώσει καμία αφορμή. Ήταν συνεπέστατη στην υποχρεώση της. Και από ό,τι μου είπαν όλοι οι συνάδελφοί της, ότι έκανε ό,τι τη ζητούσαν χωρίς να φέρει καμία αντίρρηση. Σήμερα την είδε κανένας, κύριε Κοζηράκη, αντιλήφθηκε κάποιος κάτι, οτιδήποτε? Βεβαίως, σήμερα ήταν μαζί της μέχρι και τις 1:20 περίπου, με 12:30 με 1:20, όπου ζήτησε από τον προϊστάμενο άδεια για να μπορέσει να πάει, όπως είπατε σωστά, το παιδί να το κάνουν εμβόλιο στο νοσοκομείο. Της δώσανε την άδεια να φύγει και από εκεί και πέρα μετά συνέβησαν ό,τι συνέβησαν. Από ό,τι μου είπαν στην αδερφή της, εγώ δεν έχω καμία βέβαια άμεση γνώση, ότι παραπονιόταν ότι την απειλούσε όντως ο σύζυγός της και ότι ζήλευε και ότι κάποιες φορές σήκωνε και χέρι. Αλλά αυτά δεν μπορώ να τα ξέρω. Απλώς μου τα είπαν οι συνάδελφοι της που τα συζητούσαν μαζί του. Σας έχουν μεταφέρει δηλαδή τις πληροφορίες το τι επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα, έτσι? Ναι, ακριβώς το τελευταίο καιρό τουλάχιστον τι επικρατούσε στο σπίτι, κάτι που την ανάγκασε από ό,τι φαίνεται να έρθει να μένει με τη μητέρα της. Οπότε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, Λευτέρη, λίγο πολύ, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, ήταν γνωστή η κατάσταση που επικρατούσε. Επίσης, θέλω να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι 20 λεπτά πριν συμβεί το μοιραίο, η ίδια είχε ζητήσει άδεια προκειμένου να φύγει από τη δουλειά της. Πολύ σωστά. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα για την ίδια. Η ίδια είχε ξεκινήσει περίπου στις 6:30 το πρωί, σωστά κύριε Κοζηράκη, περίπου στις 6:30 για να πάει στην εργασία της. Και περίπου στις 12:30-1:20 η ίδια ζήτησε από τον υπεύθυνό της ως χάρη να την αφήσει λίγο νωρίτερα να φύγει από τη δουλειά προκειμένου να πάρει το μικρό παιδί της για εμβολιασμό στο νοσοκομείο. Η ίδια ήρθε στο σπίτι πίσω μας και εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το γνωρίζει,
Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, χωρίς να το γνωρίζει. Εισέβαλε μέσα στο σπίτι ο άντρας της. Κανένας βεβαίως από τους κατοίκους οι οποίοι ζουν εδώ τριγύρω και με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής δεν άκουσε το παραμικρό. Μπορεί στο παρελθόν, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, να είχαν ακουστεί ενδεχομένως κάποιοι τσακωμοί, κάποιες φωνές. Ωστόσο σήμερα δεν ακούστηκε το παραμικρό και βεβαίως όλοι πάγωσαν όταν άκουσαν τις φωνές του αδερφού της 32χρονης να φωνάζει ότι βρήκε νεκρή την αδερφή του με το που μπήκε μέσα στο σπίτι. Και αυτή τη στιγμή, Λευτέρη. Και τα δύο παιδιά να κλαίνε. Παραμοδός, βέβαια. Σε αυτό θα σταθώ. Η πιο κρίσιμη πτυχή είναι αυτή. Μιλάμε για δύο μωρά. 18 και 6 μηνών, τα οποία μένουν χωρίς μητέρα και με έναν πατέρα, ο οποίος κρατείται. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο από τον κύριο Κοζηράκη για αυτό. Κύριε Κοζηράκη, αυτή τη στιγμή, όπως μας μεταφέρουν και από το στούντιο Κατερίνα Σαλαπάτα, δύο παιδιά μένουν μόνα τους. Χωρίς μητέρα, χωρίς πατέρα. Θέλουμε ένα σχόλιο από σας για αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Θα έλεγα τραγικό τελείως. Δεν ξέρουμε εμείς η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και γενικά ο Δήμος θα σταθεί το πλευρό τους, ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αν τα παιδιά αυτά θα πάνε με την γιαγιά, αν τα παιδιά αυτά θα δοθούν, θα ενδεχομένως να είναι κάπου ώστε να αποφασίσει ο εισαγγελέας. Εμείς θα σταθούμε δίπλα, σαν Δήμος, να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος νέος χάθηκε και δύο άλλα άτομα παιδιά. Μένουν πια ξεκρέμαστα με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως θέλω να συμπληρώσουμε και εδώ, Κατερίνα, ότι ο 36χρονος είχε και ένα μεγαλύτερο παιδί 13χρονών από το πρώτο γάμο. Και αυτό βεβαίως μένει χωρίς πατέρα, ο οποίος βεβαίως θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης μετά και τα όσα του προσάπτονται και τα όσα δήλωσε και ο ίδιος στην αστυνομική διεύθυνση. Έτσι. Να σημειωθεί βέβαια ότι από ό,τι μου είπαν τουλάχιστον οι συνάδελφοί της ότι ποτέ δεν είχε ενοχλήσει στην υπηρεσία της. Δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στην υπηρεσία της. Εσείς τον 36χρονο το γνωρίζατε. Είναι κλειστή κοινωνία, μικρή κοινωνία της Ιτίας. Είχατε ακούσει κάτι έστω γι' αυτόν? Θα πω την αλήθεια, εγώ δεν τον ξέρω, όμως το μόνο που είχα ακούσει ήταν, από ό,τι μου είπαν πάλι τα παιδιά, ότι ήταν κάπως αυτό που λέμε βαρύς. Τίποτα άλλο παρά δεν μου είχαν πει. Ούτε είχε δώσει καμία αφορμή πάνω στη δουλειά να παρουσιαστεί, να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη δουλειά της πάνω. Όλοι πέσαμε από τα σύννεφα, αυτό το ακούσα. Μάλιστα. Λοιπόν, Λευτέρη, θέλω λίγο Κατερίνα, να επιστρέψουμε στο κομμάτι της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία, από όσο γνωρίζουμε, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει πιο ενδελεχώς και θα ολοκληρωθεί στο Ηράκλειο. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε στα λεγόμενα του ιατροδικαστή. Μας το έλεγες και νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο επήλθε ο θάνατος της γυναίκας. Σωστά. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με τον κύριο Αριστίδη Τσατσάκη, τον καθηγητή ιατροδικαστικής, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία τα οποία φαίνονται βάσει της ιατροδικαστικής έρευνας, όχι κάτι επίσημο, τις επόμενες ώρες θα έχουμε επίσημη ανακοίνωση από την ιατροδικαστική υπηρεσία, είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε ασφυξία από στραγγαλισμό. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία βιοπραγίας, δεν υπήρχαν εκδορές. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένα συμπέρασμα το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι δεν προηγήθηκε καμία απολύτως πάλι. Αυτή, δεν υπήρχαν λοιπόν, εκδορές, είναι... υπάρχουν μόνο... Ναι. Αυτή λοιπόν είναι μία πρώτη εκτίμηση μέχρι στιγμής και νομίζω ότι πριν σε διέκοψα υπάρχει και αυτή η διαφορά, η καθυστέρηση στον ήχο. Νομίζω ότι σε διέκοψα είχες κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Όση ώρα μιλάμε, σιγά σιγά μαζεύεται κόσμος. Κόσμος πολλής θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Νεαρά άτομα, φίλοι της οικογένειας, συγγενείς, φίλοι. Μία κυρία προηγουμένως έδινε εδώ στα δεξιά μας και κατάθεση στους αστυνομικούς για τα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως να είχε αντιληφθεί βιοπραγίας το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η κοινωνία της Ιτίας είναι πολύ μικρή, όλοι ρωτούν τι έχει συμβεί, παραμένει η κοινωνία μουδιασμένη, σοκαρισμένη από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και βεβαίως όλοι περιμένουν να δουν αν υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος για τον οποίο ενδεχομένως φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, Κατερίνα. Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Κοζηράκη, να ευχαριστήσω και εσένα, Λευτέρη, για τις αναλυτικές πληροφορίες. Φυσικά, εάν και εφόσον χρειαστεί, διότι το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη, θα επιστρέψουμε ξανά σε εσένα.
Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Απευθείας σύνδεση με τη Σιτία. Βλέπετε ξανά τον συνάδελφο Λευτέρη Κουμαντάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το αστυνομικό τμήμα Σιτίας. Εκεί όπου, Λευτέρη, καλησπέρα και πάλι, πήγε μετά την αποτρόπαια πράξη του νωρίτερα σήμερα ο δράστης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τη γυναίκα του, χωρίς όμως να αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τη στραγγάλισε. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Βρισκόμαστε στην αστυνομική διεύθυνση Σιτίας, εδώ που, όπως θα δείτε και στα πλάνα σας, από αυτή την πόρτα πέρασε ο 36χρονος φερόμενος ως δολοφόνος της 32χρονης γυναίκας του, ομολογώντας βεβαίως την πράξη του. Διένυσε περίπου 10 λεπτά απόσταση, καθώς στο σπίτι της οικογένειας, εκεί που διαδραματίστηκε η οδυνηρή αυτή σκηνή, βρίσκεται ακριβώς πίσω από την αστυνομική διεύθυνση, λίγα μέτρα. Διέσχισε λοιπόν αυτή την απόσταση και ήρθε εδώ στο σημείο που βλέπετε και παραδόθηκε, ομολογώντας το τι είχε προηγηθεί στο σπίτι, βεβαίως και μπροστά στα μάτια των δύο μικρών βρεφών τους. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο 36χρονος φερόμενος ως δολοφόνος βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κρατείται εδώ στην αστυνομική διεύθυνση της Σιτίας. Οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε, Κατερίνα, είναι ότι αύριο περίπου το μεσημέρι θα μεταφερθεί από το αστυνομικό τμήμα εδώ στα δικαστήρια της Νεάπολης, ενώ έγινε γνωστή πριν από λίγο και η ώρα της κηδείας της άτυχης μητέρας των δύο παιδιών, της 32χρονης, καθώς αύριο στον Άγιο Γεώργιο Σιτίας θα γραφτεί τελευταία πράξη του δράματος, βεβαίως να πούν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι στην άτυχη 32χρονη. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες. Ενώ ναι, φαντάζομαι ότι και οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και όχι μόνο του θύματος, προκειμένου να βρουν μία άκρη, να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ. Θέλω να σταθούμε λίγο και στην τελευταία πληροφορία που είχαμε και την οποία μας μετέδωσες νωρίτερα, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του ιατροδικαστή, για όσους τυχόν συντονίστηκαν τώρα στους δέκτες τους. Πολύ σωστά. Έχουμε λοιπόν, σε επικοινωνία που είχε η Κρήτη TV με τον καθηγητή ιατροδικαστικής, τον κύριο Αριστίδη Τσατσάκη, έχουμε μια πρώτη εικόνα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, της ιατροδικαστικής έρευνας. Τι έδειξε λοιπόν το σώμα της άτυχης 32χρονης? Ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ασφυξία από στραγγαλισμό. Ωστόσο, όπως είπε ο κύριος Τσατσάκης, δεν υπάρχουν στοιχεία βιοπραγίας, δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρξε κάποιο είδους πάλι μεταξύ των δύο ατόμων, του 36χρονου φερόμενου δράστη και της 32χρονης άτυχης γυναίκας. Πάντως, και θέλοντας να κλείσω με αυτό, Κατερίνα, υπάρχει η πληροφορία ότι ο 36χρονος φερόμενος δολοφόνος έχει αρχίσει να αλλάζει τις καταθέσεις. Άλλα δηλαδή ήρθε και δήλωσε στην αστυνομική διεύθυνση εδώ στη Σιτία, και τώρα όσο περνούν οι ώρες και συνειδητοποιώντας βεβαίως τι έχει προηγηθεί, τι έχει συμβεί, προσπαθεί να αλλάξει την κατάθεσή του. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει τουλάχιστον το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι να διαμορφωθεί βεβαίως όλη η κατάθεση του 36χρονου. Η ροή των πληροφοριών από εδώ και πέρα θα είναι συνεχής και θα παρακολουθούμε στενά το θέμα. Ένα πραγματικά δραματικό γεγονός που αφήνει δύο παιδάκια, δύο μωρά, μόλις 18 και 6 μηνών, χωρίς μητέρα και με έναν πατέρα να κρατείται μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.